Για 22η χρονιά, η Eurobank βράβευσε τους αποφύτους λυκείων που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στη βράβευση που έγινε στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μπροστά για την Παιδεία, συνολικά βραβεύτηκαν 53 απόφοιτοι από το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Ένα μεγάλο μπράβο στη νέα γενιά και στα παιδιά μας που επιλέγουν το δύσκολο δρόμο της μάθησης και της προσπάθειας για να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Ένα τεράστιο μπράβο και στους γονείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές θυσιάζοντας πράγματα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Συνολικά στα 22 χρόνια του προγράμματος, η Eurobank έχει βραβεύσει 23.554 αριστούχους σε όλη τη χώρα, ενώ το ποσό φτάνει τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή ελήφθηκε φέτος με τη σημείωση ότι μέσω αυτής αναδεικνύεται η στήριξη στην παιδεία και τη νέα γενιά ως μια στρατηγική επιλογή που επιβραβεύει, αναδεικνύει και στηρίζει έμπρακτα το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους νέους και τις νέες. Μια μορφή συνεπούς επένδυσης στη δυναμική αξία της παιδείας για την ελληνική κοινωνία και τη συμβολή της στη συλλογική εξέλιξη και πρόοδο. Μια αξιέπαινη προσπάθεια της τράπεζας, η οποία επιβραβεύει την αριστεία πρώην μαθητές μας και μαθήτριες. Παιδιά τα οποία ήταν μέχρι τον Ιούνιο στο σχολείο και τώρα ξεκινάνε την ακαδημαϊκή τους πορεία και σε λίγο την πορεία τους στην κοινωνία. Η αριστεία είναι η καλύτερη αξιακή επιλογή που μπορεί να καλλιεργείται, να ενθαρρύνεται και να επιβραβεύεται. Ανάμεσα στους βραβευθέντες η Μαρία Ιατρού, που κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία μίλησε για την προσπάθειά της αλλά και το βραβείο ως σημείο εκκίνησης μιας ακαδημαϊκής πορείας που βρίσκεται μπροστά της. Ήταν ο πρώτος μου στόχος, το ήθελα από μικρό παιδί και επιτέλους κατάφερα να τον πραγματοποιήσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Eurobank για την υποστήριξή της, καθώς μέσω του προγράμματος Μπροστά για την Παιδεία μας κινητοποιεί να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Θα ήθελα να πω στα παιδιά μας να απολαύσουν την ανεπανάληπτη φοιτητική ζωή. Αυτή η μεγάλη τους επιτυχία να είναι ένας οδικός χάρτης, ένας φάρος που θα τους καθοδηγεί στο μέλλον για να κατακτήσουν πολλές ακόμα μεγάλες τέτοιες στιγμές.